Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας, έναν νέο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει για τον τόπο του και όπως είναι γνωστό εμείς εδώ στο Ήλιδα Κάμπος μας αρέσουν οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, το Φώτιο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση. Έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, βεβαίως. Ξεκινώ λοιπόν από το ένα θέμα της επικαιρότητας, το Open Mall. Συμμετείχατε σε μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Λιμπέρη, όπου υπόθηκαν κάποια πράγματα και δεσμεύτηκαν για κάποια πράγματα. Τι είναι το Open Mall, πώς θα βοηθήσει την Αμαλιάδα και όχι μόνο τον εμπορικό κόσμο, αλλά και τους πολίτες του Δήμου Ήλιδας γενικότερα. Το Open Mall νομίζω είναι πολύ φρέσκο νέο. Σήμερα το πρωί είχε έρθει η κυρία Μωρέτο από το αρμόδιο Υπουργείο για να συζητήσουμε. Πραγματικά ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μας κατεύθυνε και μας έδωσαν λύσεις σε προβλήματα που είχαμε κολλήσει και θεωρούσαμε εμείς κάποια ζητήματα δυσεπίλητα. Υπάρχει μεγάλη διάθεση και για να είμαι ειλικρινής, γιατί πρέπει να τα καλά να τα αποδίδουμε σε όλους, τόσο από την πλευρά του Δήμου, που είναι πολύ σημαντικό και θα σας αναφέρω εδώ ότι η κυρία Μωρέτο αυτό μας έλεγε σε όλη τη διάρκεια, θα πρέπει να έχετε καλή συνεργασία. Δόξα Θεός, τουλάχιστον στη σημερινή συνάντηση η συνεργασία φάνηκε να υπάρχει. Ο Δήμος μας έχει βοηθήσει ούτως ή άλλως στο Open Mall, γιατί είναι ένα κομμάτι που αφορά και τον Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο. Δεν είμαστε αυτόνομοι, γίνεται το κάνουμε μαζί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον στην ουσία και δύο σαν κοινό στόχο το καλό της πόλης. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την αλλαγή, τη βελτίωση του εμπορικού κέντρου και όχι μόνο των εμπορικών δρόμων της πόλης, με μια ενιαία μορφή που θα είναι πιο θελκτική, θα είναι θελκτικότερη για τον κόσμο να έρθει και να κάνει πιο ευχάριστα, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον τις αγορές του και τη βόλτα του γενικότερα. Έχουμε κάποια χρονοδιάγραμμα που θα ξεκινήσει το έργο, υπόθηκαν αυτά. Ναι, είμαστε στη φάση στην ουσία της υλοποίησης, δηλαδή των πληστηριασμών που θα ξεκινήσουν. Εδώ υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα γιατί υπάρχουν κανόνες πολύ αυστηροί. Τα λύσαμε νομίζω όλα σήμερα, μπήκαμε σε έναν δρόμο, θεωρώ ότι μέσα στο Νοέμβριο θα είμαστε σε φάση να ξεκινήσουμε τους πρώτους διαγωνισμούς και να ξεκινήσει σιγά σιγά η υλοποίηση του έργου. Είστε μια νέα διοίκηση στον εμπορικό, νέα ουσιαστικά ως πρόεδρος, ναι. Συμμετείχατε και στα προηγούμενα. Και στα δύο προηγούμενα, ναι, είναι η 7η χρονιά στον εμπορικό, ναι. Οι εκλογές γίνανε, αναλαμβάνεται ένα δύσκολο έργο σε μια πόλη η οποία από το χειμώνα, μάλλον από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε φοιτητές. Ναι. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα για τον εμπορικό κόσμο. Σίγουρα είναι ένα πλήγμα. Οτιδήποτε. Καταρχάς, είμαστε μια περιοχή και δεν μιλάω μόνο για την Αμαλιάδα, όλος ο νομός Ήλιας. Είναι ένας νομός ο οποίος είναι αρκετά υποβαθμισμένος. Είναι ένας νομός που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς γίνονται βήματα προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός όπως θα οφείλαμε να κάνουμε όλοι μας. Η έλλειψη των πανεπιστημίων δεν είναι ένα βήμα, είναι ένα άλμα προς τα πίσω. Έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι στην αγορά, είναι στα ακίνητα από τα οποία δεν θα νοικιαστούν. Είναι ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί στην πόλη, ο οποίος πλέον δεν θα κυκλοφορεί, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Από τη ζωντάνια της πόλης, από το οικονομικό κομμάτι της πόλης, από όλους τους τομείς, όπου και να το δούμε, είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την πόλη. Και από την αναγνωρισιμότητα της πόλης. Είναι διαφορετικά μια πόλη να έχει ένα ΤΕΙ, ένα πανεπιστήμιο και διαφορετικά να μην έχει κάτι. Και για έναν άλλο που θέλει να έρθει ως επισκέπτης. Θεωρώ ότι ήταν λάθος. Όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης. Εγώ δεν θα καταλογίσω μερίδιο ευθύνης σε κάποιον μόνο. Θεωρώ ότι είναι πολλαπλό. Παρ' όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για το αύριο. Όχι να κλαίμε για το χθες. Το χθες καλώς κακώς έγινε. Θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Είπατε να παλέψουμε για το αύριο. Σε αυτή τη βάση ο Εμπορικός Σύλλογος Ήλιδας έχει προτείνει κάποιες λύσεις στο Δήμο, με τους φορείς
είναι ή προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος καταρχάς αναλάβαμε 12 Ιουλίου, αφού έγιναν και οι αρχαιρεσίες μας στο σύλλογο. Τρέξαμε, είχαμε κάποια δράση που έπρεπε να κάνουμε και όλο αυτό το διάστημα συνεχώς και σε μεταξύ μας συναντήσεις και με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, δεν είναι μόνο της πόλης. Επίκειται να γίνει η συνάντηση με τον Δήμαρχο Ήλεδας, με τον κύριο Λιμπέρη, που θα ξεκινήσουμε από εκεί και θα πάμε μετά και στους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης. Έχουμε κάποια ζητήματα, κάποια αιτήματα που θα θέσουμε. Σε όλους θα είναι κοινά, δεν θα είναι μόνο για τον κύριο Λιμπέρη, είναι όλοι, γιατί έχονται και εκλογές και θα πρέπει όλοι καλό να δεσμευτούν από πριν, για να ξέρουμε και μετά τι ζητήσαμε και τι κάναμε. Δεν ξέρω πόσα από αυτά θα εισακουστούν. Εμείς θα παλέψουμε και θα πιέσουμε για όσο δυνατόν περισσότερα. Λέμε για εκλογές. Οι εκλογές σας ολοκληρώθηκαν. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν μετά από πολλά χρόνια που ο εμπορικός σύλλογος έχει ανοίξει το παιχνίδι. Τι εννοώ? Από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις υπάρχουν μέλη που έχουν αναλάβει θέσεις. Αντιπρόεδρος ταμείας. Αυτό ήταν μια απόφαση δικιά σας ή ήταν κάτι που σας πίεζαν οι καταστάσεις να το κάνετε? Όχι. Το άνοιγμα εννοώ στις παρατάξεις. Ήταν και δική μου απόφαση. Για να είμαστε σωστοί. Εγώ, με το που έγινε η εκλογή μου ως πρόεδρος, η πρότασή μου ήταν να έχουμε ένα διευρυμένο δουσού. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε εκλεγεί και έχουμε μπει στον εμπορικό σύλλογο, οφείλουμε να είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε όλοι ένα. Ό,τι μας χώριζε, οφείλουμε και το τονίζω λίγο, να το αφήσουμε στην άκρη. Εδώ έχουμε ένα στόχο. Και είναι κοινός ο στόχος. Είναι το καλό της πόλης. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Δεν είναι μόνο το αύριο, αν εγώ στο κατάστημά μου, στην επιχείρηση μου θα έχω δουλειά αύριο ή θα έχει ο γείτονάς μου. Είναι όλη μας η κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία πρέπει να αναπτυχθεί. Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας θα ωφελήσει τους πάντες. Και είναι και τα παιδιά μας που ζουν στην πόλη και θέλουμε να έχουν ένα μέλλον και ένα κίνητρο για να παραμείνουν σε αυτή. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι μόνο το σήμερα, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο για να έχουμε ένα καλό σήμερα και για να αφήσω και μια παρακαταθήκη στα παιδιά μας. Επομένως, θεωρώ ότι ο στόχος ήταν, αφού είμαστε όλοι μαζί, πρέπει όλοι να έχουμε από κάτι, από μια θέση, για να αποδείξουμε και στην πράξη ότι δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά όμως. Κάπου εκεί όμως, στις αρχές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε και η πρώτη αποχώρηση. Ήταν κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην Αμαλιάδα. Είναι μια πραγματικότητα. Ο πρώην πρόεδρος, ο Νίκος Σαψάλης του Εμπορικού, για χρόνια και αυτός πρόεδρος, παρετήθηκε. Ναι, ο Νίκος Σαψάλης παρετήθηκε. Εντάξει, είναι δική του απόφαση. Εμείς του ζητήσαμε να ανακαλέσει. Εμείς τον Νίκο τον θέλαμε δίπλα μας και τον θέλουμε δίπλα μας. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος. Είναι ένας πρόεδρος που ήταν 7 χρόνια. Μας έδωσαν πάρα πολλούς αγώνες. Απλά έγινε μια αλλαγή. Οι αλλαγές χρειάζονται στη ζωή πάντα, όπως φαντάζομαι και θα γίνει σε κάποια χρόνια και δική μου αλλαγή. Δεν θα είμαι αιώνιος πρόεδρος. Θεωρώ ότι ήταν θερμό η απόφασή του. Εμείς το ζητήσαμε και μετά από λίγες μέρες πάλι δεν την κάναμε αποδεκτή και το ξαναζητήσαμε να μείνει πίσω. Δεν μας χωρίζει τίποτα με τον Νίκο, παρότι αυτό που έγινε. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές, είναι άριστες. Και νομίζω θα συνεχίσουν να είναι εξίσου καλές. Να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Πάντα θα είστε φίλοι με τον Νίκο. Είπατε από την πρώτη στιγμή, όταν πήρατε τη θέση του Προέδρου, ότι θα επιχειρήσετε ένα άνοιγμα στην κοινωνία, στα μέλη σας αρχικά και μετά στην κοινωνία. Αυτό το άνοιγμα που λέγατε τότε, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας? Θα σας πω, η πανδημία μέσα σε όλα τα κακά που έφερε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, μας απομάκρυνε όλους, μας αποξένωσε. Επομένως, εμείς και εγώ προσωπικά ήθελα να βρούμε έναν τρόπο να αρχίσουμε να επικοινωνούμε. Δεν έχει νόημα τόσο να είσαι πρόεδρος όσο να είσαι και εμπορικός σύλλογος όταν δεν έχεις καθημερινή επαφή, και το καθημερινό είναι σχετικό βέβαια, να έχεις συχνή επαφή, για να το πω πιο σωστά, με τα μέλη σου. Μόνο έτσι μπορείς να φουγκραστείς τι πραγματικά συμβαίνει. Αλλιώς ο καθένας είναι στο μικρό κόσμο του. Και όταν λέει μικρό κόσμο, είναι δική του επιχείρηση και δεν θα ξέρει τριγύρω τι γίνεται. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε με τη μορφή των mail μια επικοινωνία με τα μέλη μας. Αυτή η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, στέλνουμε εμείς κάποιες ενημερώσεις, οποιαδήποτε θέματα έχουμε ή θα δημιουργηθούν στην πορεία
και ζητάμε και πίσω τη δική τους άποψη για διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, για τη Λευκή Νύχτα που έγινε, εμείς μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για τη Λευκή Νύχτα, σαν Προεδρείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει. Μπορεί να υπήρξαν κάποια μέλη που είχαν κάτι να μην τους άρεσε. Εμείς λοιπόν ζητάμε από όλα τα μέλη μας να μας απαντήσουν, κάνουμε ένα, συντάξουμε ένα ερωτηματολόγιο και υπήρχε και ένας. Και να γράψουμε οτιδήποτε θεώρησαν σωστό ή λάθος στη Λευκή Νύχτα, τι θέλουν να αλλάξουμε ή να κρατήσουμε. Υπήρξε μια απήχηση αρκετή. Αυτό είναι και η πρώτη φορά που έγινε. Και το ίδιο κάναμε και τώρα και την επικείμενη συνάντηση με τον κύριο Λιμπέρη. Ζητήσαμε από τα μέλη μας να μας καταθέσουν προτάσεις. Τι τους απασχολεί στην πόλη. Να πάμε στο Δήμαρχο και να πετύσουμε πράγματα, αλλά όχι μόνο οι 9, να πάμε οι 109, να πάμε οι 209. Όσοι περισσότεροι μπορούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε 200 εκεί, αλλά μπορούμε με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουμε. Αυτή την επικοινωνία θέλουμε και θα τη διευρύνουμε και άλλες στο μέλλον. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει διαδραστικότητα. Ακριβώς, βεβαίως, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει. Είναι τα πρώτα βήματα, σίγουρα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά φαντάζομαι αυτό θα χτιστεί σιγά σιγά. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, από το 0 να πάω στο 100, βήμα-βήμα. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Ένα από τα προβλήματα του εμπορικού συγχρονολόγου διαχρονικά ήταν η στέγαση. Που θα φιλοξενηθεί, που θα πάει, ήταν πάνω στον ανεμόμυλο. Για ένα χρονικό διάστημα δεν ήξερε κανένας που ήταν. Τώρα ο Εμπορικός Σύλλογος αλλάζει και πηγαίνει στο Συνεδριακό Κέντρο. Ναι. Ο Εμπορικός Σύλλογος μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα είναι τα μεταγραφεία. Απλά μέχρι να γίνει όλη η μετακόμιση, σε 15 μέρες θα έχουμε και πάλι γραφείο. Είναι κάτι το οποίο και εμένα προσωπικά. Όχι απλά με προβληματίσει, με λυπεί λίγο το γεγονός ο Εμπορικός Σύλλογος να μην έχει γίνει στον δρόμο. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ένας φορέας ιστορικός για την πόλη και για την κάθε πόλη. Είναι η ψυχή της πόλης. Δεν μπορεί να είμαστε στον δρόμο. Το πώς βρεθήκαμε εκεί είναι μεγάλη συζήτηση. Και πάλι θα πω ότι ευθύνες έχουμε και εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος και η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική, και όχι μόνο η σημερινή και η προηγούμενη. Δεν έγινε καλή συνεννόηση και έγινε αυτό που έγινε. Είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, εδώ μας διαδερθούν με τα λάθη που συμβαίνουν, που γίνονται. Λάθη πάντα θα γίνονται και εμείς λάθη θα κάνουμε. Είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι να μπορούμε να το διορθώσουμε. Εμείς το λάθος το διορθώσαμε. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος ένα χώρο στο συνεδριακό, τον έχουμε ετοιμάσει. Έχουν πάει ήδη κάποια πράγματα. Θεωρώ την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και έτοιμοι. Και θα πραγματοποιήσουμε και την πρώτη μας συνάντηση στα γραφεία μας με τον Δήμαρχο της πόλης. Και συνεχίζω στην ίδια ερώτηση. Υπήρχε ένα πρόβλημα οικονομικό. Δεν μπορεί το νέο Προεδρείο απλά να βάλει κάτω από το χαλί τα σκουπίδια. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Το οικονομικό για τις οφειλές που θεωρητικά είχατε εσείς, που θεωρητικά απαιτούσε ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Είμαστε σε δικαστική διαμάχη με τον Δήμο. Θα λυθεί δυστυχώς στα δικαστήρια. Δυστυχώς. Μίλησατε για τη Λευκή Νύχτα προηγουμένως. Οι επόμενες δράσεις, ποιες θα είναι του Εμπορικού Συλλόγου? Αυτό που τρέχουμε από τη Λευκή Νύχτα και έπειτα, στην ουσία, τρέχαμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα ήταν η στέγαση του Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο για μας ήταν και είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο ήταν το Open Mall. Σας είπα και πριν ότι έχουμε ευχάριστα νέα σήμερα και μέσα στην εβδομάδα νομίζω θα είμαστε ακόμα σε πιο καλύτερη κατάσταση για να ξέρουμε και συγκεκριμένα πράγματα, πώς θα τα προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα κοιτάμε τώρα με το Δήμο, έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη κουβέντα για τα Χριστούγεννα, με το Χριστουγεννιάτικο χωριό, τι μπορεί να γίνει, πού μπορούμε και εμείς να βυθίσουμε. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που χρειάζεται τόνωση η αγορά. Σίγουρα. Μια αγορά η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη φέτος. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στην ενεργειακή κρίση. Είναι ένα τεράστιο πλήγμα για όλους μας και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τονώσουμε την αγορά της πόλης μέσα στις γιορτές. Τα μηνύματα που δέχεστε καθημερινά από τους συναδέλφους στην Αλίδα και γενικότερα στο Δήμο Ήλιδας φαντάζομαι ότι είναι πολλά. Ποιο θα θεωρούσατε αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα? Νομίζω η ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς είναι δυσβάσταχτη για όλους μας.
Από εκεί που το ρεύμα ήταν ένα πάγιο, ένα κόστος για άλλον πολύ μικρό, αναλόγως αν ήταν ένα ενεργοβόρο επιχείρηση του ζαχαροπλαστή, ο φούρνος, η καφετέρια, η εστίαση, είχε ένα αυξημένο κόστος, εδώ πέρα έχουμε ξεφύγει. Μιλάμε για ενίκιο, μιλάμε για μεγαλύτερο ποσό από όταν είναι το ενίκιο, οπότε δεν μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος σε κάθε επιχείρηση. Είναι ένα κόστος από το πουθενά, ένα κόστος που δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς, ένα κόστος το οποίο μας το έφεραν, προέκυψε, χωρίς να έχουμε εμείς ενημερωθεί, χωρίς να το έχουμε υπολογίσει, γιατί και εμείς κάνουμε τους προϋπολογισμούς μας. Μια επιχείρηση για να μπορεί να επιβιώσει κάνει ένα προϋπολογισμό. Αυτό έχει την άκρη στα πάντα στον αέρα. Και όχι μόνο είναι μπροστά. Θα πρέπει να ζεσταθούμε. Και θα πρέπει να ανάψουμε φώτα. Και με δεδομένο ότι η Αμαλιάδα έχει χάσει ένα εισόδημα από τους φοιτητές, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλα εννοώ. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα και περιμένουμε και τη συνάντηση που είχαμε κάνει και με τον βουλευτή της κυβέρνησης και της πόλης μας. Το είχαμε θέσει από τα πρώτα μας ζητήματα. Οφείλει η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, όλες οι κυβερνήσεις, να στέκονται και δίπλα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είμαστε κατώτεροι άνθρωποι, είμαστε το ίδιο. Εμείς δεν ζητάμε κάτι. Όπως αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας αυτής, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να αντιμετωπίσει και εμάς. Δεν γίνεται πάντα ο ελεύθερος επαγγελματίας να εξαιρείται από όλα. Πρέπει και εμείς, γιατί και εμείς οικογένειες έχουμε, και για να πληρώσει η οικογένεια η δικιά μας τα πάγια εξοδά της, θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί. Αν δεν εργαστεί, δεν μπορεί να πληρώσει κάτι. Οι εκλογές έρχονται. Οι εκλογές έρχονται. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, πρώτα οι εθνικές, μετά οι αυτοδιοικητικές. Πάντα ένα μέλος του Εμπορικού Συλλόγου πάντα είναι μέλος της έρηδας για όλους τους υποψηφίους. Γενικά. Ναι. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα θα σας έχουν πλησιάσει, θα υπάρξει μια γραμμή από τον Εμπορικό Σύλλογο, θα υπάρξει μια ελευθερία να κάνει ο κάποιος θέλει ή θα υπάρξει μια πρόταση από τον Εμπορικό Σύλλογο. Ασχοληθείτε ή μην ασχοληθείτε. Θα σας πω. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορεί να έχει γραμμές. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ανοιχτός για όλους. Δεν μπορεί ο Εμπορικός Σύλλογος να ξεχωρίζει τα μέλη του. Ο Εμπορικός Σύλλογος οφείλει να είναι δίπλα στα μέλη. Ή το Διοικητικό Συμβούλιο εννοώ. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν οφείλει και κυρίως ο πρόεδρός του, ίσως και ο αντιπρόεδρός του, αλλά κατά κύριο λόγο ο πρόεδρός του, οφείλει να σκέφτεται τα μέλη του και όχι την προσωπική του ανάδειξη. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει, αν είναι πρόεδρος για μένα ή αντιπρόεδρος, αλλά κύριος πρόεδρος, οφείλει να παραιτηθεί και να πάει όπου θέλει. Το θεωρώ λάθος να είσαι πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο και να είσαι και στις δημοτικές εκλογές. Γιατί αν εκλεγείς, μοιραία. Εμείς, για παράδειγμα, θα πάμε να συγκρουστούμε την Κρυολιμπέρη σε κάποια ζητήματα που τα θεωρούμε απαραίτητα για την πόλη και δεν έχουν γίνει. Πώς θα μπορούσα να συγκρουστούμε την Κρυολιμπέρη όταν εγώ θα συναποφασίζω μαζί του για αυτά που ο Εμπορικός Σύλλογος θεωρεί ότι φύγουν και να φέρουμε στην Κρυολιμπέρη επειδή δεν είναι δήμαρχος. Το ίδιο ισχύει και για τον επόμενο, το ίδιο ισχύει και για τον προηγούμενο. Επομένως, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και γενικότερα ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορεί να δώσει γραμμή. Δεν μπορεί να κατευθύνει κανένα προς κανένα. Είμαστε ελεύθεροι, είναι ελεύθεροι όλοι οι πολίτες και όλα τα μέλη του Συλλόγου να πάνε όπου θέλουν. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν θα δώσει γραμμή σε κανένα. Θα αποφασίσει ο καθένας και ευχόμαστε σε όλους να αποφασίσουν αυτό που θέλουν σωστό. Θα είμαστε μαζί στα καλά με αυτόν που θα εκλεγεί και απέναντι σε αυτά που θίγουν τα συμφέροντα της πόλης. Τα συμφέροντα της πόλης, τα συμφέροντα του νομού, τα οποία έχουν θιχθεί κατά πολύ. Κατά πάρα πολύ. Οι επόμενες κινήσεις σε ό,τι αφορά, γιατί και για εσάς και για τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, για τον Εμπορικό Σύλλογο, βγάλατε μια απόφαση, ένα δελτίο τύπου που είπατε ότι ευχαριστούμε συγκεκριμένους ανθρώπους για τα συγκεκριμένα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανοιχτό σε όλες τις παρατάξεις, δεν έχει χρώματα, δεν έχει. Δεν έχει χρώματα. Άρα, θα σας πω και λίγο το ιστορικό, γιατί έγινε μια. Έτσι, ακούστηκαν κάποια πράγματα. Εκεί ήθελα να σταθώ, στο ιστορικό. Θα σας πω. Καταρχάς υπάρχει ένα πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, όχι στην Αμαλιάδα. Δεν είναι το πρόβλημα της συνεννόησης και της επικοινωνίας. Γι' αυτό σας κάναμε και αυτό το κάνουμε τα μέλη μας. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί από τη μέρα που είμαι πρόεδρος, γιατί το τι ήμουν πριν αντιπρόεδρος της ταμείας είναι. Εντάξει, υπήρχε πρόεδρος, οπότε ο πρόεδρος όφιλε και οι φορείς όφιλαν να ήταν με τον πρόεδρο και όχι με τον ταμείο ή με τον αντιπρόεδρο. Όμως όταν δημιουργείται ένα ζήτημα, πρέπει για να λυθεί να υπάρξει μια συνεργασία. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Στο δικό μου το μυαλό έτσι είναι. Εγώ λοιπόν έμαθα Παρασκευή βράδυ από το site σας ότι κλείνει το γραφείο του Δεδία στην Αμαλιάδα. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν είναι κυβερνητικοί. Και στράφηκα προς εκεί. Σε όλους, οπουδήποτε ακουμπάει ο κυβερνητικός. Τη λύση, σε μένα τουλάχιστον προσωπικά,
και από όσο ξέρω και πρακτικά, τι είναι ένα συγκεκριμένο. Όπως σας είπα και πριν, οποιοδήποτε έχει διάθεση να βοηθήσει, οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Όπως οφείλουμε να το καταλογίζουμε ότι δεν βοηθάει. Και θα αναφέρουμε στο παραταξιακό λίγο. Με την Νίκη την Κοκαλιάρη, εγώ όταν βγήκα, επειδή μας βοήθησε πάρα πολύ τόσο στην έκθεση βιβλίου όσο και στη Λευκή Νύχτα, που ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο, την έχω ευχαριστήσει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Δεν θυμάμαι κανείς να με ρώτησε γιατί το έκανα. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικά ο εμπορικός κόσμος και ιδιαίτερως η Αμαλιάδα είναι οι απάτες για τις οποίες έχετε βγάλει ανακοινώσεις, έχετε ενημερώσει τα μέλη σας, τον κόσμο. Πρόσφατα 39.000 ευρώ πάρθηκαν μέσω. Στυχώς, ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη γάγγραινα σε μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα οικονομικά και χάνει τα λεφτά γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη ενός εμπόρου να πάρει κάποια χρήματα για να καλύψει την επιχείρησή του. Δυστυχώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται, δεν μειώνεται. Και πραγματικά είναι αφού να το μιλήσω, είναι και ευρηματική αυτή η κύρια εντός εισαγωγικών που κάνουν σε λειτουργικές απάτες. Εφευρίσκουν διάφορα φορείες, ΔΔΕ, ρεύματα, επιστροφές, το οτιδήποτε μπορούν να εκπληρωμές, πελάτη μπορεί να χρωστάει και να μην χρωστάει βέβαια ποτέ. Όλα όμως αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή, έχουν ένα κοινό τρόπο που γίνονται. Θα πρέπει λίγο εδώ τα μέλη μας να είναι λίγο πιο προσεκτικά. Συνήθως είναι λίγο πιεστική. Δηλαδή, βιάζομαι κάτω, δεν υπάρχει λόγος. Και άμα να πάρουμε τα χρήματα, θα τα πάρουμε. Και άμα να τα δώσουμε, θα τα δώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επιπλέον, το έχω πει πάρα πολλές φορές, οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας και θεωρήσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κλείνουμε το τηλέφωνο. Αν δεν είναι απάτη, θα μας ξαναπάρει. Προφανώς. Προφανώς. Δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις και κυρίως δεν δίνουμε ποτέ και σε κανένα τους κωδικούς μας. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Ό,τι κωδικό. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία τράπεζα και καμία δημόσια υπηρεσία να ζητήσει κάποιον κωδικό. Οι κωδικοί είναι προσωπικοί, τους ξέρουμε υποτίθεται μόνο εμείς και τους χρησιμοποιούμε μόνο εμείς. Δεν τους μεταφέρουμε σε κανένα. Ούτε σε υπάλληλο τραπέζης, ούτε σε υπάλληλο υπηρεσίας, ούτε σε κανένα. Ούτε στο συνέδριό μας, αν υπάρχει. Σε κανένα. Είναι μόνο για εμάς. Είναι ο καλύτερος τρόπος άμυνας. Θα πρέπει να έχουμε όση διάβια μπορούμε, αλλά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το εξής. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν δίνουμε κανένα προσωπικό μας κωδικό. Κλείνουμε το τηλέφωνο, κλείνουμε το μήνυμα, μπαίνουμε πάντα από ασφαλές περιβάλλον και βάζουμε τους κωδικούς μας στο δικό μας, στο προσωπικό μας e-banking ή σε όποια υπηρεσία είναι να μπούμε. Χωρίς να μεταφέρουμε σε κανένα κωδικό. Δεν στέλνει καμία τράπεζα κωδικό για να μας δώσει την πρόσβαση σε κάτι. Μπαίνουμε εμείς. Και κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να την κάνουμε. Ένα από τα άσχημα που έχουν οι επαρχιακές πόλεις είναι ότι όταν πλησιάζουν οι γιορτές, λέμε όλοι να πάμε κάπου αλλού να ψωνίσουμε. Η αγορά της Αμαλιάδας είναι μια υπέροχη αγορά. Ισχύει. Είναι μια υπέροχη αγορά. Ευχαριστώ που το λέτε και εσείς, να μην το πω εγώ μόνο. Είναι μια πολύ όμορφη αγορά και θα σας το επιβεβαιώσω και σήμερα που είχαν έρθει από το Υπουργείο. Όλοι μας είπαν πόσο όμορφο κέντρο έχει η Αμαλιάδα. Και σε άλλες πόλεις δεν το συναντούν. Επομένως, έχουμε μια όμορφη αγορά και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι επισκέπτες μας. Και οι επισκέπτες οι οποίοι γυρίζουν όλη την Ελλάδα και λόγω του Open Mall, και μπορούν να έχουν μια κρίση σωστή, εάν η Αμαλιάδα έχει όντως όμορφη αγορά ή όχι. Επομένως, έχουμε μια όμορφη αγορά. Έχουμε πολύ όμορφα καταστήματα, πολύ καλές τιμές, με πολλές προσφορές που θα υπάρξουν μέσα στα Χριστούγεννα. Θέλω να πιστεύω ότι και με το Δήμο θα υπάρξει μια σωστή συνεργασία για να γίνει κάτι όμορφο μέσα στις γιορτές και να είναι ευχάριστο το κλίμα. Επομένως, είμαι πεπισμένος ότι καλύτερα από την Αμαλιάδα δεν θα βρει κανείς πουθενά. Είναι όμορφο να στηρίξουμε και την πόλη μας, να στηρίξουμε τις οικογένειές μας, να στηρίξουμε τους φίλους μας, τους γνωστούς μας και τα ίδια μας τα παιδιά. Είτε έχουμε μας επαγγελματίες, είτε όχι. Όλοι εδώ ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για τη χαρά που μας κάνατε να έρθετε σήμερα στο στούντιό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.